Σύνδεσμος Νέου Φαλήρου είναι ένας πολύ δραστήριος σύνδεσμος και η πρόεδρος, κυρία Λαγκαδιανού, με την οποία είχα τη χαρά να συνεργαστώ και στις εκλογές, καθότι κατέβηκε υποψήφια με τον Πειραιά νικητή. Μια εξαιρετική γυναίκα με ιδιαίτερη μόρφωση, με αγάπη για το Φάλιρο, ένας δραστήριος πολυσύλλογος, πολιτιστικός και όχι μόνο. Νομίζω ότι έχει ανάγκη η περιοχή μας τέτοιους συλλόγους ποιοτικούς, γι' αυτό η συνεργασία μας ήταν παραγωγική, θα είναι ακόμα παραγωγικότερη και φυσικά δεν επιμελήσω να μην βρεθώ στην κοπή της πίτας. Τους ευχήθηκα καλή χρονιά. Θα ανταλλάξουμε εδώ απόψεις και ευχές και η συνεργασία θα συνεχιστεί. Ο Σύνδεσμος Νέου Φαλήρου είναι για το ιδιαίτερο αυτό κομμάτι του Πειραιά, το Νέο Φάλιρο, το οποίο όπως ξέρουμε όλοι έχει ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και προσπαθούμε πάντοτε σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, να μπορέσουμε να καταγράψουμε όλη την ιστορία και τα πολιτιστικά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή για να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε στα παιδιά μας που δυστυχώς δεν μαθαίνουν τίποτε άλλο παρά από αυτά τις σκηνές που ακούν από την τηλεόραση. Το Φάλιρο του χθες δεν μπορούν να το, δεν το γνωρίζουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό θα κάνουμε και στις 26 Φεβρουαρίου μία εκδήλωση. Είναι ένα musical που είναι ένα νοσταλγικό σεριάνι στο Φάλιρο του χθες και του σήμερα. Θα γίνει στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα στις 7.30 το απόγευμα, 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη. Πάλι με την αιγίδα του Δήμου Πειραιά. Με τον κύριο Μόλλα είμαστε σε στενή συνεργασία ο Σύνδεσμος και είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι γιατί είναι από τους λίγους δημάρχους που ρίξανε βλέμμα στο Φάλιρο και στα προβλήματά μας. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που είναι και μαζί μας απόψε. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα RGNA είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.